Θα πάμε στον αναπληρωτή εκπρόσωπο της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού, Μαρίνο Βασιλείου, για τα επεισόδια που ακολούθησαν μετά την καθοριστική νίκη του Απόλλωνα επί του ΑΠΟΕΛ. Σας χαιρετώ, κύριε Βασιλείου. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πείτε μας να δούμε τι ακριβώς συνέβη στη Λεμεσό. Ξεκίνησαν οι έλεγχοι της αστυνομίας, έτσι και με τα νέα μέτρα, τα αυξημένα, οι έλεγχοι. Τι εντοπίστηκε πριν, κατά τη διάρκεια, τι ακολούθησε μετά. Η αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού οργάνωσε ειδικό σχέδιο ενεργεία για την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα Απόλλωνα ΑΠΟΕΛ, όπου συμμετείχαν γύρω στα 230 μέλη, τόσο από τη Λεμεσό όσο και από τις άλλες επαρχίες και με τη συνδρομή της ΜΑΤ. Είχαμε 6 αντιοχλαογικές δημιουργίες, βρισκόταν στη Λεμεσό το αντιοχλαογικό όχημα Νέαντας. Επίσης, στο γήπεδο υπήρχαν 120 επιτηρητές με τους οποίους συνεργαστήκαμε πλήρως τόσο στις έρευνες όσο και σε άλλες ενέργειες της αστυνομίας. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα δημιουργήθηκε ένα μικρό επεισόδιο όπου μικρή μερίδα οπαδών του Απόλλωνα άρχισε να ρίχνει πέτρες προς την πλευρά των οπαδών του ΑΠΟΕΛ έξω από το γήπεδο. Σε απόσταση γύρω στα 400 με 500 μέτρα αμέσως επέμβηκε η αστυνομία όπου χρησιμοποίησε και τον Έαντα και με ρήψη νερού κατάφερε να αποθήσει τους οργανωμένους οπαδούς του Απόλλωνα χωρίς να προκληθεί οποιοδήποτε επεισόδιο. Επίσης, κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών και ελέγχων, εντοπίστηκαν εντός του γηπέδου στα αποχωρητήρια στην πλευρά του Απόλλωνα κρυμμένα σε ψευδοτάβανο ένα σακίδιο το οποίο περιείχε 53 καπνογόνα και 9 φωτοβολίδες, τα οποία παραλήφθηκαν προσεκτικά για να τύχουν επιστημονικών εξετάσεων. Ναι. Ένα λεπτό, κύριε Βασιλείου. Εδώ αυτό το έβριμα. Μάθαμε κιόλας που τα κρύβουν, γιατί ήταν πάντα η τρύπα, το κενό, τι γίνεται, τι μεταφέρεται πριν και από ποιους μέσα στα γήπεδα. Πήρατε αυτό το σακίδιο, δεν έπρεπε να τα αφήσετε εκεί να δούμε ποιοι το παραλαμβάνουν, ποιος θα μπει μέσα να το πάρει. Όχι, διότι αντιλαμβάνεστε, αν το αφήναμε εκεί, μετά που θα έμπαινε τόσο μεγάλο αριθμό φιλάθλων στο σύνολο με 7.000 πολίτηκαν τα εισιτήρια στον Απόλλωνα, δεν θα μπορούσε η αστυνομία να ελέξει όλου αυτού του φιλάθλων. Μα αφού ήταν στα αποχωρητήρια, είπατε, κάποιο να είναι εκεί, να παρακολουθεί ποιο μπαίνει, ποιο βγαίνει, ποιο πήρε το σακίδιο. Λέω εγώ τώρα. Αλλά, όχι, είναι επικίνδυνο αυτό μόνο. Α, είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο, διότι με τον όχλον μπορεί να τέλθουν πολύ πιο σοβαρά επεισόδια. Ενώ με την παραλαβή και των επιστημονικών ελεγχών, καθώς και άλλα συστήματα που έχουμε υπόψη μας και ενέργειες που θα προβούμε το επόμενο διάστημα. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν και πριν. Δηλαδή μπορούμε να δούμε ποιος μπήκε και από πού για να το βάλει εκεί το σακίδιο, στο ψευδοτσάβανο. Σίγουρα θα ελέγξουμε τα κλειστά κυκλώματα με σκοπό να εντοπίσουμε ποιος ήταν αυτός που έκρυψε αυτό το σακίδιο εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά δεν έγινε ακόμη αυτό. Θα αναμένουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό πριν. Συνεχίζουμε. Ναι. Επίσης, κατά την είσοδο των οργανωμένων, ανακόπηκε για έρευνα ένας 20χρονος, την κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ένα τσιγάρο με κάναβιν και συνελήφθηκε για αυτό φόρο αδίκημα. Μάλιστα. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο παδί του ΑΠΟΕΛ έσπασαν αριθμό μπλαστικών καθισμάτων, τα οποία έριξαν εντός του αγωνιστικού χώρου. Επίσης έγραψαν διάφορα συστήματα με σπρέι στους τοίχους στη βόρεια Αγκερκίδα. Ναι. Κατά την αποχώρηση τους σημειώθηκαν μικροεπισόδια εκτός του περιφραγμένου χώρου του γηπεδού, από παδούς και το δύο ομαδό, ενώ τέθηκαν φωτιές σε 4-5 σημεία σε ξηρά χόρτα στην πλευρά του γηπέδου, οι οποίες καταδέχτηκαν από την πυροσβεστική. Ήταν και ο Έαντας εκεί, θα μπορούσε να συνδράμει, αντιλαμβάνω. Ναι. Κύριε Βασιλείου, πάμε πριν να πάμε στις φωτιές. Εκεί με το σπάσιμο των καθισμάτων και τα συνθήματα, έγινε κάτι διαφορετικό στις εντολές που είχαν τα μέλη της αστυνομίας για παρέμβαση ή τους αφήσατε για να μην δημιουργηθούν όπως και τις άλλες φορές και θα δούμε τώρα με τα κυκλώματα, με τις κάμερες, αν τους εντοπίσετε. Είχαμε ένα μέση αντίδραση από δύο αντιοχλαογικές δημιουργίες, οι οποίες ανέβηκαν στις κελκίδες και περιόρισαν τα επεισόδια αυτά. Αλλά σίγουρα θα αξιολογήσουμε τα κλειστά κυκλώματα, ούτως ώστε να προβούμε. Είχαμε συλλήψεις χθες. Όχι, δεν είχαμε συλλήψεις για τις οχλαογίες και τα εσκακόμενες ζημιές. Και είπαμε μετά και τις πυρκαγιές και τις ζημιές και είχαμε και τραυματισμό. Ναι. Επίσης η αστυνομία χρησιμοποίησε για δεύτερη φορά τον Έαντα, καθώς και έκανε περιορισμένη χρήση χημικών, όπου διέλυσε τα επεισόδια που βρίσκονταν εκτός του σταδίου. Ναι. Είχαμε ελαφριές δίνει σε ένα αστυνομικό όχημα να απορρίψει πέτρας.
Ενώ μετά τις 9 και 15 περίπου, ένας 19χρονος οπαδός του Απόλλωνα, ενώ αναχωρούσε από το στάδιο με το αυτοκίνητο του, σε κοντινή αποστάση από το γήπεδο, δέχθηκε επίθεση από 10 περίπου άτομα οπαδούς του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι τον χτύπησαν στο πρόσωπο, ενώ προκάλεσαν και αρκετές ζημιές στο αυτοκίνητο του. Και αντιλαμβάνομαι, αν δεν ήταν εκεί άλλοι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ, ενδεχομένως και να θρηνούσαμε τον 19χρονο. Μάλιστα, λέω γιατί οι δυνάμεις της αστυνομίας, οι άνθρωποι εκεί, μπορεί να με τη χρήση χημικών ή του έαντα κλπ. Να αποθούσαν τους οπαδούς προς τα έξω μέχρι ποια χτίνα υπήρχε, αν θέλετε, ήταν σε επιφυλακή η αστυνομία. Γιατί μας είπατε σε κοντινή απόσταση αυτό με το 19χρονο. Γύρω στα 400-500 μέτρα μακριά από το γήπεδο έγινε το επεισόδιο αυτό. Δεν ήταν η αστυνομία κοντά στο επεισόδιο. Η αστυνομία ήταν μεταξύ των δύο οπαδών των δύο ομάδων και τους αποθούσε νότια και βόρεια. Ναι, και τους αποθούσε προς κάποια κατεύθυνση και εκεί προκύψε και αυτό με το 19χρονο, αντιλαμβάνομαι. Κύριε Βασιλή. Ναι. Όμως να τονίσω ότι με την παρέμβαση άλλων οπαδών του ΑΠΟΕΛ. Ναι, αυτό τόνισα και εγώ. Αν δεν ήταν εκείνοι οι άλλοι οπαδοί. Δεν ξέρει κανένα τι θα γινόταν. Α, μάλιστα. Τώρα, κύριε Βασιλείου, εδώ έχουμε κάποιες συλλήψεις για αυτό το επεισόδιο. Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε οποιαδήποτε συλλήψη για το επεισόδιο αυτό. Ωραία. Και, ότι ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοχώρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κακώσεις των δυο άνω και κάτω γνάχ. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, απολύθηκε με οδηγίες. Μάλιστα. Και μια μέρα μετά, έτσι από το πρωί τώρα, κύριε Βασιλείου, εξετάζεται κυκλώματα στο γήπεδο μέσα για να δείτε και για το θέμα με το σακίδιο και όλα. Να δούμε πώς τα πήγατε χθες γενικά και εσείς, αλλά να δούμε και τι θα προκύψει με συλλήψεις. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βασιλείου, σας χαιρετώ.